Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στα Μυστικά της Αγάπης. Σημερινός καλεσμένος είναι ο Νίκος. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλεις να μου πεις τι έχει γίνει με τη Δήμητρα? Με τη Δήμητρα έχουμε χωρίσει εδώ και ένα χρόνο. Απλά ήρθα σε επαφή με την εκπομπή. Το μόνο και μόνο για να ξαναβρούμε και να γίνουμε οικογένεια πάλι. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει και μια κόρη. Θέλεις λοιπόν η γυναίκα σου να γυρίσει κοντά σου. Μάλιστα. Για ποιο λόγο χωρίσατε, Νίκο? Στο ότι τα τελευταία δύο χρόνια έρχονταν κάποιοι γνωστοί, ας πούμε, και μου λέγανε ότι είχε σχέση με τον υποδιευθυντή κάποιου υπεραγοράς στην Κύπρο. Γιατί βρισκόμασταν στην Κύπρο μέχρι το Πάσχα, ήμουνα εγώ μαζί με τη Δήμητρα. Και σου έλεγαν λοιπόν ότι σε απατάει. Τη βλέπαν τη γυναίκα μου σε άλλη πόλη, σε καφετέρια ή σε κάποιο μαγαζί. Μαζί με κάποιον άλλο. Η ίδια παραδέχτηκε ποτέ σε σένα ότι έχει ξεσύνει? Όπως της έλεγα, μου λέει, βλακίες σου λένε, μην ακούς κανένα, σε αγαπάω, και κάπου κόλλαγα εκεί. Τελικά τι σε έφτασε στο να φύγεις γι' αυτό το λόγο από τη σχέση? Να φύγω? Ναι. Από τη σχέση δεν έφυγα εγώ. Εκείνη έφυγε? Έφυγε, ναι, αυτή πέρσι τον Αύγουστο. Για το λόγο του ότι εσύ την πίεζες αρκετά σε σχέση με αυτές τις φήμες? Είχαμε αρχίσει και τσαγκωνόμαστε, είχε γίνει ένα κλίμα πέρσι το καλοκαίρι πιο άγριο μέσα στο σπίτι. Τσαγκωνόμασταν. Εγώ είχα σταματήσει από τη δουλειά γιατί δεν άντεχα, ας πούμε, να έχω τον καθένα να ερχόταν να μου λέει: είδα τη γυναίκα σου. Και όντως, ας πούμε, την είδα και εγώ μέσα στα δύο χρόνια, την είδα και εγώ να πίνει καφέ μαζί με αυτόν που μου λέγανε, mm-hmm, στο ίδιο το σούπερ μάρκετ μαζί με μια φίλη της, κοινή μας φίλη, και μαζί με τον διευθυντή του σούπερ μάρκετ να πίνουν καφέ στην καφετέρια του καταστήματος. Τους είδες να κάνουν κάτι άλλο που να υποδηλώνει ερωτική σχέση? Τίποτα. Τίποτα. Άρα θα μπορούσε κάλλιστα να πίνει ένα καφέ, μιας και ήταν και φίλη της εκεί. Ναι, αλλά δεν μπορεί όμως να αμφισβητήσει το μυαλό μιας μικρής, της κόρης μας. Να την αμφισβητήσει και να λέει ότι η μαμά πήγε πισίνα με τη μαμά πήγαμε στην πισίνα με τον Χρήστο. Μάλιστα. Θέλεις, Νίκο μου, να τα πάρουμε λιγάκι έτσι από την αρχή και να μου πεις όλη την ιστορία. Καταρχάς, τη Δήμητρα την πήρες από αγάπη, από έρωτα, έτσι δεν είναι? Ναι. Πες μου πώς γνωριστήκατε και πώς. Γνωριστήκαμε στο τρένο, προς πύργο. Της είχα ζητήσει το στυλό, ενώ είχα στυλό. Και μου δίνει το στυλό σας. Και μου δώσε και από εκεί πέρα πιάσαμε κουβέντα. Γνωριστήκαμε, βρεθήκαμε την επόμενη μέρα στην πλατεία του πύργου. Και ξεκίνησε μια σχέση. Πάνω στη σχέση δημιουργήθηκε και ένα ερωτικό ειδήλιο. Και δώσαμε λόγο μέσα σε μια εβδομάδα. Είχα πάει σπίτι της με την μητέρα. Τόσο γρήγορα? Εντάξει, σφοδρός έρωτας. Πήγαμε μέσα σε μια εβδομάδα με την μητέρα που την είχα πάρει τηλέφωνο στο σπίτι. Της λέω: μητέρα, πάρ' το αυτοκίνητο, έλα πύργο, να πάρουμε μια κοπέλα στο σπίτι της. Μου λέει, μάλλον μου ρλώσει. Μου λέει, να έρθω πύργο τώρα από εκεί που είναι. Τη λέω, έλα τώρα. Και ήρθε. Μετά από μισή ώρα ήρθε και την πήγαμε στο σπίτι. Της κατέβηκε και η μητέρα μου, γνωριστήκαμε και κλείσαμε, ας πούμε, να δώσουμε λόγο κάποια στιγμή. Τέλος του μηνός είχε κάποια προβλήματα η Δήμητρα και λέει, έχω πρόβλημα, ξέρω. Πήγαμε στο γιατρό και ήταν έγκυος. Για Χριστούγεννα δώσαμε λόγο. Μεταξύ μας, συγγενείς, και το Πάσχα του 1994 παντρευτήκαμε. Ήταν στον 7ο μήνα και μετά το καλοκαίρι του 1994 πήγαμε Κύπρο για κάτι καλύτερο. Αφού η μητέρα μου είναι η Κύπρια, πήγαμε εκεί, είχαμε βοήθεια πλήρη από τους συγγενείς μου και η ίδια την αγαπήσανε σαν κόρη τους. Πήγα εγώ πρώτα στην Κύπρο, βρήκα δουλειά σε κάποιο μαγαζί, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων στο κλαμπ για κάποια happenings, αυτά που συμβαίνουν συνήθως. Το μαγαζί δεν πηγαίνει καλά, τσακώνονται κάποιοι μέτοχοι και πάω σε ένα άλλο μαγαζί ελληνάδικο ως ταμείας. Και τη λέω, Δήμητρας, έλα κάτω, να τακτοποιηθούμε. Για κάποιο διάστημα μέναμε στο σπίτι της μητέρας μου στην Κύπρο. Και από εκεί και πέρα νοικιάσαμε κάποιο σπίτι. Ενώ μου λέει ο πεθερός μου,
πηγαίνετε κάτω και όταν τακτοποιείτε να σας βοηθήσω κι εγώ. Mm-hmm. Φυσικά δεν ήμουν άτομο. Εγώ από την αρχή του είπα του πεθερού μου, θέλω τη Δήμητρα, δεν θέλω τίποτα άλλο, ούτε ελιές θέλω, ούτε σπίτι. Δεν με ενδιαφέρει ούτε αν έχει πρίκα, ούτε αν δεν έχει. Και πήγαμε κάτω. Εγώ πίστευα, ας πούμε, ξεκινήσαμε από το μηδέν. Περίμενα, ας πούμε, κάποια στιγμή να βοηθήσει. Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι. Είχες άλλες σχέσεις πριν από τη Δήμητρα? Είχα μια σχέση 3 χρόνια, που πια πληγώθηκα, ας πούμε. Και εκεί πέρα δεν έφταιγα εγώ, γιατί εκεί που δούλευα 8 ώρες την ημέρα, δούλευα 22-23. Την αγαπούσε αυτή τη γυναίκα? Ναι. Ας πούμε, πηγαίναμε για κάτι σφορά, 3 χρόνια σχέση. Πόσο καιρό σου έτσι σου πήρε για να την ξεπεράσεις και για να συνέλθεις? Ο καιρός ήταν 6 μήνες, μετά γνώρισα τη Δήμητρα. Από 6 μήνες γνώρισα τη Δήμητρα. Πώς έτσι, ξέρεις, να σου πω κάτι, μου κάνει εντύπωση και τώρα μου κάνει ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση, γι' αυτό σε ρώτησα για τις σχέσεις. Μου λες ότι μέσα σε μια εβδομάδα αποφάσισες να πας να ζητήσεις αυτή τη γυναίκα από τον ναι, τους γονείς της. Ναι, ερωτεύτηκα, δεν είναι ότι... Σύμφωνα. Γνώρισα κάτι καινούριο. Σύμφωνοι. Απ' την άλλη, πρέπει να σου πω ότι όταν έχει ζήσει και έναν έρωτα 3 χρόνων και ήταν μια γυναίκα σημαντική που πέρασε από τη ζωή σου και που σήμαινε πολλά για σένα και τη χάνει, και ξαφνικά βρίσκει μια άλλη γυναίκα που βεβαίω και μπορεί να την ερωτεύεσαι και να σου φαίνεται όμορφη, αλλά δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι έχει κάποιου ενδιασμού για το να μπει ξαφνικά τόσο γρήγορα, χωρί να έχει έτσι γνωρίσει αυτόν τον άνθρωπο πρώτα. Δεν είχε ανασφάλειε, δεν φοβόσουν ότι μετά από 2, 3, 4 μήνες. Ανασφάλειε δεν είχα, γιατί είχα μάθει τα καλύτερα λόγια για τη Δήμητρα. Σίγουρα, δεν εννοώ ότι να είναι κακός άνθρωπος ή να κάνει κάτι κακό. Ας πούμε, δεν είχε άσχημο, πώς να το πω, όταν παντρεύεσαι θέλεις να μάθεις το παρελθόν της γυναίκας σου. Μπορεί να μην έμαθα και να τα μάθα όταν χώρισα. Εγώ δεν σου λέω σε σχέση με το παρελθόν της, με την έννοια ότι σε μία σχέση πρέπει να ταιριάζεις με έναν άνθρωπο. Εσύ δεν την ήξερες τι χαρακτήρα είναι μέσα σε μια εβδομάδα. Σίγουρα, δεν ήξερα. Δεν φοβόσουν λοιπόν ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να ανακαλύψει ότι με αυτόν τον άνθρωπο δεν έχει κανένα κοινό, ότι δεν μπορεί, ρε παιδί μου, να ταιριάξει. Δεν την είχε δει και σε και μεγάλο διάστημα έτσι μέσα σε σχέση. Ερωτεύτηκα. Απλά ήταν ένα έρωτα χειροπνοβόλο. Δηλαδή και έγινε ένα έρωτα χειροπνοβόλο και από την πρώτη εβδομάδα. Θεώρησε ότι. Τι ήταν αυτό έτσι που σε τράβηξε πάνω τη και θεώρησε ότι είναι τόσο σημαντικό ώστε να προχωρήσει? Ήταν γυναίκα, έχει θηλυκότητα πάνω τη. Είναι όμορφη, Δήμητρα. Πάρα πολύ. Με άρεσε το 18, να το πάρουμε έτσι. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, πηγαίνετε λοιπόν στην Κύπρο για να κάνετε μια νέα αρχή, ναι, να ξεκινήσετε από εκεί τη ζωή σας. Εκεί είχες τους συγγενείς σου, είχες ανθρώπους που θα σε στηρίξουν. Μας αγαπήσαν τη Δήμητρα, mm-hmm, μας βοηθήσαν και τους δύο. Μπορεί να είχα εγώ προβλήματα, σκαμπανεβάσματα, ξέρω εγώ, με τη δουλειά. Υπήρχε διάστημα που καθόμουν 2 μήνες, αλλά ποτέ δεν σταμάταγα να είχα, ας πούμε, το εισόδημα που έπρεπε. Είχα κάποιο ελεύθερο, ας πούμε, και έκανα κάτι άλλο παραπλήσιο. Ωραία. Και από εκεί βγαίναν και τα περισσότερα έξοδα. Και μαζί με τις άλλες μας βοήθηκαν, ας πούμε, βοήθηκε και η θεία μου και ο θείος μου και η γιαγιά μου που όσο μπορούσα. Κάποια στιγμή η Δήμητρα δούλευε σε κάποιο φούρνο, το οποίο είχε ένα αλφα μισθό πολίτριας. Φυσικά στην Κύπρο δεν ήξερε η Δήμητρα κανένα. Και μάλλον γι' αυτό έκανε αυτά που έκανε. Δεν ήξερε, δεν είχε φίλους. Φίλες της, όπως και εμένα, οι περισσότεροι φίλοι μου ήταν εδώ. Εγώ είχα κάποιους γνωστούς που πήγαινα και πιο παλιά στην Κύπρο. Αυτό δεν έπαιξε μεγάλο ρόλο, γιατί είχε ό,τι ήθελε. Εγώ δούλευα το βράδυ. Και τις έλεγα, πολλές φορές έλα στο μαγαζί μαζί να κάτσεις δίπλα μου. Και εκείνο το διάστημα ήταν να βαφτίσει την κόρη μας ένας από τους ιδιομετόχους του μαγαζιού. Και η Δήμητρα κάπου παρεξηγήθηκε με τη γυναίκα αυτού του παιδιού, που ήταν του νονού, και τελικά το παιδί το βάφτισε η ξαδέλφη μου. Λύθηκε η παρεξήγηση. Ένα μεγάλο λάθος που δεν θα το συγχωρέσω στον εαυτό μου ήταν ότι από μόνο και επειδή έχω μεγάλο πείσμα, δεν πήγα στην βάφτιση της κόρης μου. Δεν πήγες? Όχι. Γιατί?
Επειδή τσακώθηκε, ήθελα εκείνους να βαφτίσουν το μωρό και η ίδια το ήθελε και παρεξηγηθήκαν τώρα για τα προσκλητήρια, αν θυμάμαι, ή για τις μπομπονιέρες, δηλαδή για 50.000. Η γυναίκα σου το συζήτησε αυτό μαζί σου, σου είπε δηλαδή ότι μετά από αυτή την παρεξήγηση εγώ δεν θέλω να έρθει αυτός ο άνθρωπος γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Δεν ήταν ο άνθρωπος, ήταν η γυναίκα του. Α, η γυναίκα τέλος πάντων του νονού. Ναι. Και η φάση είναι ότι εγώ από αυτή την παρεξήγηση δεν πήγα εγώ στη βάπτιση του πρώτου μου παιδιού. Δεν συμφώνησες δηλαδή με τη γυναίκα σου να το βαφτίσει η ξαδέρφη της τελικά? Όχι, αφού μέχρι τελευταία στιγμή, πρώτο τελευταίο βράδυ, ήταν να το βαφτίσει ο άνθρωπος αυτός. Ναι. Και τελικά μετά την παρεξήγηση, την άλλη μέρα εκτάκτως ήρθαν τα κάτω πάνω. Μάλωσες εσύ δηλαδή αυτό με τη γυναίκα σου? Δεν τσακώθηκαν, δεν πλακωθήκαμε στα χέρια, απλά καλά, από πείσμα δεν πήγα στη βάπτιση του μωρού. Ξέρεις γιατί σε ρωτάω? Καταρχάς δεν εννοώ αν πλακωθήκατε, αν έγινε κάτι φοβερό. Όχι. Απλώς προσπαθώ να δώσω μια φάση που είναι ένα σημαντικό γεγονός στη ζωή σας, η βάφτιση του παιδιού, και τρυφερό θα έλεγα και γλυκό. Εκείνο δεν μπορώ να το συγχωρέσω τον εαυτό μου ούτε εγώ. Τι είναι αυτό που σε έκανε να αντιδράσει έτσι τόσο εγωιστικά? Γιατί έκανε το δικό της. Ενώ είχαμε αποφασίσει, ενώ ήμασταν. Ήθελα να τη βάλω να γνωρίσει μερικούς ανθρώπους και εκείνη. Να μην είναι μόνη της, με τους συγγενείς μου, μόνο με την ξαδέλφη μου. Να ξεφύγει λίγο. Βρήκαμε δύο ανθρώπους οι οποίοι θέλανε, αγαπάνε τα παιδιά και θέλανε να το βαφτίσω. Και από εκεί και πέρα, να κάνει και παρέα και με την κουμπάρα, να ξεφύγει. Δηλαδή, η ξαδέλφη μου την έβλεπε κάθε μέρα. Να. Δεν είναι ότι αν θα γίνει κουμπάρα, θα είναι κάθε μέρα μαζί. Εκείνη όμως είχε πεισματώσει και εκείνη. Και ναι, θεωρούσε μετά ότι την παρεξήγηση, ήταν άσχημη. Ναι, μπλεχτήκαν κι άλλοι μέσα και λένε θα το βαφτίσει η ξαδέλφη μου. Εντάξει, το δέχτηκα, αλλά δεν πήγα, ας πούμε, κλειδώθηκα στο δωμάτιο και δεν πήγα στη βάπτιση, ούτε βγήκα έξω. Πώς τα βρήκατε έτσι μετά από αυτό το περιστατικό? Μου είπε και η ίδια, δεν θα το συγχωρήσω ποτέ. Εντάξει, σιγά σιγά όμως τα βρήκαμε. Ας πούμε, ήταν το πρώτο μεγάλο, ας πούμε, ο μεγάλος καυγάς που ξεκίνησε. Mm-hmm. Προς το παρόν ήταν αυτά. Στη συνέχεια αλλάζει δουλειά. Εγώ κάθισα για κάποιο διάστημα 2 μήνες, ήρθα Ελλάδα στους γονείς μου και γύρισα πίσω. Βρίσκω δουλειά σε μια εταιρεία, πολύ καλό μισθό, βγάζαμε τα έξοδά μας. Γυρνάει η Δήμητρα και μου λέει θα αλλάξω κι εγώ δουλειά. Θα πάει σε μια υπεραγορά. Εντάξει, άμα είναι καλύτερα. Εμένα όμως δεν μου λέει ότι την ενοχλεί κάποιος. Δηλαδή αυτός που είχε το φούρνο και δούλευε, την ενοχλεί. Δηλαδή την παρενοχλεί εννοείς? Ναι, την παρενοχλούσε. Και ερχόταν, ας πούμε, με το που ξεκίνησε στο σούπερ μάρκετ, ερχόταν και την ενοχλούσε συνέχεια. Εντάξει, θα σε βοηθήσω. Εγώ δούλευα εκείνο το διάστημα, έπιασα δουλειά στη Λάρνακα. Και πηγαίνω ερχόμουν και δεν μπορούσα να ξέρω τι γίνεται. Και είχα βάλει τη θεία μου να πηγαίνει να την παίρνει από τη δουλειά και να τη φέρνει. Να μην την αφήνει μόνη της. Σε όλο αυτό το διάστημα η κόρη μας ήταν την πρόσχη μητέρα μου. Μέχρι 3 χρονών την πρόσχη μητέρα μου να μας βοηθήσει να κάνουμε κάτι δικό μας. Στο κάτι δικό μας όμως άρχισαν τα προβλήματα. Με το πιάνει η δουλειά στην υπεραγορά, σε αυτό το σούπερ μάρκετ, μετά από 3 μήνες αρχίζει και μου τα θολώνει. Δηλαδή? Θα πάει στο χορευτικό. Είχε γραφτεί σε κάποιο χορευτικό ή θα πήγαινε με τις συναδέλφισές της. Υπήρχαν βράδια, ερχόταν 10 η ώρα και κάνει μια απογραφή. Κάθε μέρα απογραφή δεν κάνει σε μια εταιρεία. Κάνεις ή κάθε εξάμηνο ή κάθε τέλος του χρόνου. Η σχέση σας μέχρι να έτσι να γίνουν αυτά οι πρώτες καταστάσεις σε σχέση με την καινούργια της δουλειά, πώς είναι? Δηλαδή, σε σχέση με αυτή την κουβέντα που μου είπες, το σφοδρό έρωτα. Στο πρώτο χρόνο, μετά τον πρώτο χρόνο, αλλάξαμε και σπίτι και πήγαμε πιο κοντά στους συγγενείς μου. Ναι. Για να βολευόμαστε, να πηγαίνουμε να τρώμε το μεσημέρι και να πηγαίνουμε σπίτι. Μόλις πήγαμε στο καινούριο σπίτι, αρχίσαν αυτά τα προβλήματα, ας πούμε, ότι αργούσε. Δηλαδή δούλευε το πρωί και πήγαινε και το απόγευμα.
Μετά η σχέση σας όλο αυτό το διάστημα που μου περιγράφεις, πώς ήταν? Καλή. Αλλά μέχρι το καλοκαίρι, ας πούμε, από το Πάσχα και μετά, το 98 ή 97-98, το Πάσχα ερχόντουσαν γνωστοί μου και μου λέγανε, Νίκο, είδαμε τη γυναίκα σου. Με τον τάδε. Μου λέει, παιδιά, η γυναίκα μου είναι σπίτι. Μου λέει, όχι, την είδα. Εμένα οι συγγενείς μου τους έβλεπα, κάτι μου κρύβανε. Κάτι ξέρανε, δηλαδή κάτι ψηλιαζόντουσαν, αλλά δεν μου λέγανε τίποτα. Λέω, εντάξει, αποκλείεται. Τις έλεγα, Δήμητρα, σε μένα, μου λέει, βλακίες σου λένε, φέρ τους μπροστά. Για να φέρω κάποιον άνθρωπο μπροστά, πρέπει να έχει και αποδείξει κάποιες φωτογραφίες ή οτιδήποτε. Δεν λέω, να χαλάσω τη φιλία μου με κάποιους που θα, ανθρώπους που στο επαγγελματικό τομέα θα με βοηθήσουν μετά, αποκλείεται να το κάνω. Απλά πες μου, αν συμβαίνει κάτι, να σταματήσουμε εδώ. Όσο έβλεπα όμως ότι παραμελούσε και το σπίτι, το ίδιο μας το σπίτι το παραμελούσε και έβγαινε έξω ή άρχισε και έβγαινε έξω με φίλες, ξέρω εγώ με ποιους έβγαινε, ούτε ήξερα, ούτε είχα βγει ποτέ της μαζί έξω με την παρέα της. Δεν ήθελα να την ενοχλώ, γιατί ήξερα ότι ναι, μου είχε πει, ξέρω εγώ, δεν έχω φίλους, δεν έχω φίλες. Και όντως οι φίλες της είναι, πιο πολλές είναι στην Αθήνα. Είσαι παντρεμένος. Έχεις μια γυναίκα την οποία την αγαπάς. Αυτή η γυναίκα πηγαίνει, δουλεύει κάποια στιγμή σε ένα σούπερ μάρκετ. Εμφανίζονται κάποιοι φίλοι σου, οι οποίοι εσύ κρίνεις ότι είναι σημαντικοί φίλοι ως προς τη σταδιοδρομία σου, την επαγγελματική. Ναι. Δηλαδή θα σε βοηθήσουν κάποια στιγμή. Ή σε βοηθάνε ήδη, εν πάση περιπτώσει, και τους εκτιμάς. Και σου λένε αυτοί οι άνθρωποι τους οποίους εσύ εκτιμάς, η γυναίκα σου, την είδαμε με τον τάδε. Την είδαμε με τον τάδε. Πρώτον, εσύ τι τους απαντάς αυτό? Λέω, παιδί, αποκλείεται, είναι σπίτι. Τους λες, δηλαδή, διασφαλίζεται ότι την επόμενη φορά δεν πρόκειται να έρθουν να το ξαναπούν, γιατί το θεωρείς προσβλητικό. Ναι, μια φορά μου ερχόντουσαν και μου το λέγανε. Και δεύτερον, πας στη γυναίκα σου και της το λες αυτό. Και η γυναίκα σου απαντάει, αυτό σε καμία περίπτωση δεν συμβαίνει, φέρ τους εδώ μπροστά μου. Και εσύ της απαντάς. Δεν θα τους φέρω μπροστά σου, όχι γιατί σε πιστεύω. Όχι γιατί εσύ για μένα ο λόγος δεν μετράει. Δεν θέλω να χαλάσω τις σχέσεις μου. Αλλά γιατί δεν θέλω να χαλάσω τις σχέσεις μου με αυτούς. Δεν ξέρω, εμένα θα μου κακοφαινόταν, γι' αυτό το λέω. Δεν ξέρω αν πιάνει την οπτική από την οποία το βλέπω. Κατάλαβα. Απλά οι φίλοι μου αυτοί, επειδή κυκλοφορούσαν συνέχεια έξω, βλέπανε τι γινόταν. Σύμφωνα, αλλά και απ' την άλλη, και εσύ ξέρει τη γυναίκα σου. Και η γυναίκα σου υποτίθεται ότι είναι η πρώτη. Και όποτε μου λέει, ας πούμε, αποκλείεται, δεν γίνεται τίποτα, εγώ σ' αγαπάω, κάπου έπεφτα. Την πίστευε. Ναι. Και μετά του έλεγα στου φίλου μου, αποκλείεται, ρε παιδιά, στα κόφτε την κουβέντα εδώ. Ας πούμε, δεν συνεχίζανε. Εκείνο το καλοκαίρι όμως, επειδή αρχίσαν και μπαίνανε κι άλλοι μέσα στο παιχνίδι, τη λέω, Δήμητρα, χωρίζουμε. Έβλεπα ότι εσύ τη άλλη είμαστε σε ξεχωριστά δωμάτια. Γιατί ήσασταν σε ξεχωριστά δωμάτια? Είμαστε σε ξεχωριστά δωμάτια. Δεν κοιμόσασταν μαζί, δηλαδή? Όχι, για ένα καλοκαίρι περίπου δεν κοιμόμασταν μαζί. Γιατί είχατε μαλώσει και είχε συμβεί? Όχι, δεν είχαμε μαλώσει. Αλλά πώς έγινε ξαφνικά και μείνατε? Δεν θα ξανακοιμηθούμε μαζί, γιατί έτσι θέλω. Δεν μου έλεγε. Τις έκανα ερωτήσεις βασικές και δεν μου απαντούσε. Στα ίσια να μου πει, ξέρεις, ναι, έχω κάτι. Τι ερωτήσεις τις έκανες και άφηνε κενά? Λέω, ρε Δημήτρα, που πας, μου λέει, πάω όπου θέλω, βόλτα. Δεν μου λέει συγκεκριμένα, πάω εκεί. Που εγώ τους έλεγα ότι θα είμαι εκεί, άμα χρειαστείς, έλα εκεί. Εσύ μαθαίνοντας όλα αυτά από τους φίλους σου και ακούγοντας διαρκώς από το περιβάλλον σου, η γυναίκα σου είναι εκεί, η γυναίκα σου είναι αλλού, η πίεση αυτή που δέχτηκες, τη μετέδωσες και στη γυναίκα σου? Δηλαδή άρχισες να γίνεις έτσι πιο καταπιεστικός και να την πιέζεις? Πιο καταπιεστικός, δεν την άφηνα να βγαίνει έξω. Είχα φτάσει σημείο το καλοκαίρι εκείνο να τις πω χωρίζουμε και ήρθε η ξαδέλφη μαζί με έναν αστυνομικό για να τα βρούμε. Και όταν τις υποχωρίζουμε, σκέφτηκε το μωρό. Ο αστυνομικός ήταν φίλος σας? Ήταν οδηγός του θείου μου. Ήταν υπαρχηγός. Δεν ήρθε δηλαδή με την ιδιότητα του αστυνομικού, όχι, ως φίλος απλά, ναι, ήρθε μαζί με την ξαδέλφη να μου μιλήσει για να μου πει, αφού σε βοηθάνε, ξέρω εγώ. Όταν τις υποχωρίζουμε, μου λέει και το μωρό και όλα αυτά. Κάθισε και σκέφτηκε, αφού ήταν στα σκαριά ότι έκανε γνωριμίες.
Κάθισε και σκέφτηκε, λέει, το μωρό. Λέω, εγώ θα φύγω, δεν αντέχω άλλο. Κάτι με το να εννοείς. Έρχεσαι 10 η ώρα σπίτι και να σου λέω κάνε αυτό και δεν μπορείς να το κάνεις, δεν την πιέζα καθόλου. Δεν ήμουν ο άντρας, να σου το πω έτσι, ο κυρίαρχος του σπιτιού. Είχαμε φτάσει σημείο και λέγαμε τα δικά μου, τα δικά σου, δικά σου. Δηλαδή εννοείς ότι μεταξύ σας δεν υπήρχαν ούτε ερωτικές σχέσεις, αλλά και όσον αφορά τα ζητούμενα του σπιτιού, οτιδήποτε, είτε οικονομικά, είτε προβλήματα, είτε σε σχέση με το παιδί σας, δεν τα συζητούσατε πλέον. Όχι, τίποτα. Λειτουργούσατε εγωιστικά εννοείς. Ναι, ήμασταν σαν συγκάτοικοι, ας πούμε, που δεν μιλάγαμε. Εσύ γιατί ήθελες, καταρχάς να σε ρωτήσω κάτι που το ξέχασα πριν. Μου λες ότι η γυναίκα σου είπε αμέσως και το μωρό, και ναι. Εσύ τι εξήγηση δίνεις αυτό? Δεν με ενδιαφέρει. Όχι, κάποια εξήγηση μου έδωσε ότι ήδη είχε αρχίσει να κάνει γνωριμίες και γι' αυτό. Ναι, δηλαδή. Γιατί τότε, ας πούμε, δεν είχε αρχίσει να κάνει γνωριμίες. Ας πούμε, να δημιουργήσει παρέες, ξέρω εγώ, Ναι. να βγει έξω. Και σκέφτηκε το μωρό, τώρα αυτό θα φύγει. Πού θα πάει? Εγώ είχα να πάω, ας πούμε, στη θεία μου. Να μείνω στο σπίτι της μητέρας μου. Εμάς πού θα μας αφήσει, ξέρω εγώ. Λογική αντίδραση δεν ναι. είναι αυτή. Και φεύγει το καλοκαίρι και έρχεται τα Χριστούγεννα του 98. Η γυναίκα σου? Όχι. Φεύγουμε, ερχόμαστε Α. Ελλάδα. Ερχόμαστε κάτω, πάμε στο σπίτι της γυναίκας μου, τα βρίσκουμε κάπως. Ήρθατε εδώ με σκοπό να διευθετήσετε το χωρισμό? Όχι, για να τα βρούμε. Α, για να τα βρείτε. Άρα εσύ μαλάκωσες, της είπες Ναι. δεν φεύγω, δεν χωρίζουμε. Ναι, λέω, έχει δίκιο τώρα το μωρό, που να το αφήσω. Με μίλησε και η ξαδέλφη μου, με κάλεσε στο γραφείο της, ας πούμε, 2-3 φορές. Λέω, εντάξει, λέω, έληξε. Τα Χριστούγεννα του 98 έρχομαστε Ελλάδα. Και μένουμε κάτω στο σπίτι, στο χωριό της. Ενώ είχαν προηγηθεί αυτά τα πράγματα όλα, τα ήξεραν οι γονείς της. Με πείραξε το μόνο πράγμα που... ότι ήθελε να πάμε σπίτι της, γιατί ήθελε να έχει το παιδί ο δικό της. Στο σπίτι της που ήμασταν, κοιμόμασταν ο καθένας ξεχωριστά κρεβάτια. Στο ίδιο δωμάτιο, εγώ από εδώ και η Δήμητρα απέναντι. Γιατί αυτό, για ευγένεια σε σχέση με τους γονείς Όχι, της? καμία σχέση. Εδώ ήμασταν αραβωνιασμένοι, είχαμε δώσει λόγο και κοιμόμασταν μαζί. Άρα γιατί Δεν αυτή η ήθελα την απομάκρυνση? ακουμπώ, να τη φιλήσω. Α, δεν ήθελε εκείνη. Ναι. Εγώ άρχισα, ας πούμε, ξέρω εγώ, εντάξει, λέω, αποκλείει να συμβαίνει κάτι τέτοιο, αφού ήρθαμε και ταξίδι μαζί για τις γιορτές. Πήγαμε τα Χριστούγεννα κάτω και αλλάζει, ας πούμε, απότομα μαθαίνω ότι θα έρθει και ο αδελφός της πίσω στην Κύπρο για να βρει δουλειά. Και εγώ επιμένω, πάντα έχουμε μια διέστηση και επιμένω και της λέω, Δήμητρα, ο αδελφός σου δεν θα έρθει στην Κύπρο. Όχι, μου λέει θα έρθει. Και όταν έλεγα σε όλους, λέω, τον αδελφό της το θέλει για να την καλύπτει, δεν μ' άκουγε κανένας. Να την καλύπτει ώστε αυτή να βγαίνει έξω με άλλους άντρες. Με τον άλλον. Με τον άλλον, που όχι είχε με άλλους. σχέση, ναι. Θεωρείς ότι θα το έκανε Ναι, αυτό ένας και όντως αδελφός παρουσία έτσι του γαμπρού του? στο τέλος, ναι, έτσι έγινε. Φεύγετε λοιπόν από την Αθήνα και πηγαίνετε στην Κύπρο όλοι μαζί Φεύγουμε πια. Από το από κάτω, μετά τις γιορτές. Και πάμε κάτω. Εγώ Α, μισό λεπτό. Η εξήγηση της γυναίκας ποια είναι σε σχέση με τα χωριστά κρεβάτια και το γεγονός δεν θέλει να την ακουμπάς? Δηλαδή τι είναι, μούτρα είναι και σιγά σιγά ναι, θα επειδή περάσουν? Είχαμε τσακωθεί και ήθελε προσπαθώ να ηρεμήσει και εκείνη και να... Με τη λογική ότι κάποια στιγμή θα το ξεπεράσετε. Ναι. Ερχόμαστε, κάθομαι εγώ μια εβδομάδα παραπάνω γιατί θα ραπωνιαζόταν η αδελφή μου τότε και κάτι έγινε με τον άντρα της, ο αδελφός του άντρα της τράκαρε και τελικά δεν έγιναν οι αραβώνες. Και φεύγω μετά από μια εβδομάδα. Δεν έμεινε μαζί σου η γυναίκα σου? Όχι, γιατί ήταν να πιάσει δουλειά Α, στη φαρμακευτική. Αλλάζει και δουλειά ταυτόχρονα με το που γυρνάγαμε Κύπρο. Γύρισα πίσω εγώ μετά από μια εβδομάδα. Υπήρχε μια. Ας πούμε, δεν υπήρχε, ας πούμε, το. Τη λέω, έρχομαι να ευχαριστηθεί, να χαρεί. Και εγώ αφήνω τα πράγματα όπως είναι. Ξεκινάω σε μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Πώς υποδέχτηκε δηλαδή στο σπίτι όταν μπήκες? Εντάξει, είχα φτάσει η ώρα 12 την Κυριακή το πρωί, μου άνοιξε, κοιμόντουσα.
ας πούμε, και ο αδερφός της και εκείνη. Και είχα, η κόρη μου φυσικά είχε μείνει πίσω στη μητέρα μου. Λέω, ρε Δημήτρα, τι θα γίνει με τον αδερφό σου, πότε θα φύγει, πότε θα φύγει ενώ να βρει σπίτι. Μου λέει, μετά από 2 μήνες, μόλις βρει δουλειά, να τακτοποιηθεί. Ο αδερφός της έμενε. Χαλαρά, δηλαδή λες και ήταν δικό του το σπίτι. Της λέω, θα κανονίσεις, λέω, να σου δίνει κάποιο ποσό. Εντάξει, είπαμε, και εμείς, αλλά και αυτό. Ναι, μου δίνει 50.000 το μήνα, της είπε. Αυτά τα λεφτά εγώ δεν τα είχα δει πουθενά, ούτε με ένοιαζε, αν της τα δίνε. Το πρόβλημα ήταν όμως να ήταν συνεπής στο σπίτι της. Έστρωσε, μπήκε στο δρόμο του σπιτιού, πάλι για λίγο διάστημα, μικρό διάστημα. Εγώ σταματάω από την εταιρεία εκείνη της τηλεφωνίας. Αρχές του Πάσχα του 98. Το διάστημα που εκείνη ξαναστρώνει, όπως λες, και μαζεύεται πάλι στο σπίτι, τα ξαναβρίσκεται και ως αντρόγυνο. Ναι, βρίσκουμε, έχω ένα ζευγάρι εγώ γνωστούς, το παιδί από την Ελλάδα, η γραβνιαστικιά του από την Κύπρο, και κάνουμε παρέα. Κάνουμε πολύ παρέα, πάμε στο σπίτι τους, τρώμε, έρχονται στο σπίτι μας. Εγώ σταματάω από την εταιρεία εκείνη της τηλεφωνίας, μάλλον με σταμάτησε για κάποιο λόγο που δεν ήξερα. Και δεν, ενώ το φίλο, αυτό το γνωστό μου, τον είχα βάλει ως τεχνικό στην εταιρεία. Και ως φίλος, πρέπει να έρθει να μου πει, Νίκο, να σου βοηθήσω να βρούμε κάτι. Και ούτε ένα τηλέφωνο πήρε να δει τι γίνεται. Και το λέω της Δήμητρας, δεν θα ξανακάνεις παρέα. Οι φίλοι είναι στις δύσκολες στιγμές. Τώρα αν αυτοί, μου λέει, ναι, θα σου βρούνε δουλειά, του δεν ζήτησα δουλειά. Αλλά ένα τηλέφωνο δεν πήρε. Ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος. Λογικό. Μου λέει, εγώ θα κάνω παρέα, εσύ μου τους γνώρισες. Δηλαδή με το που με σταματήσαμε από τη δουλειά, ξεκίνησαν πάλι τα προβλήματα. Οικονομικά, εγώ δεν είχα πρόβλημα. Είχα βάλει στην άκρη για να περάσουμε. Τι να σου πω, ρε Δήμητρα, αφού έτσι είναι, δεν ακούς τον άντρα και ακούς τους φίλους. Ποια ήταν η αιτιολογία της, για το γεγονός ότι θα συνέχισε να τους βλέπει? Θεωρούσε ότι ήσουν άδικος, θεωρούσε ότι ήσουν απαράλογος, δηλαδή στις σχέσεις με τους φίλους σου? Μου λέει, και εσύ να σταματήσεις να κάνεις παρέα με το παιδί εκείνο που συνεργάζεσαι. Γιατί εκείνο το παιδί τι είχε κάνει? Τίποτα δεν είχε κάνει. Μου λέει, άμα σταματήσω εγώ να κάνω παρέα με την Αντάσα, ας πούμε, και τον Κώστα, σταματήσεις και εσύ να κάνεις με τον Ντένις. Δηλαδή, αυτά δεν γίνονται. Ο Ντένις μας βοήθησε. Σε ώρα ανάγκης μας βοήθησε. Και όχι μόνο αυτός, και ακόμα ένας δίδυο που μου είπε, εσύ να ζητήσω κάτι. Μου λέει, ναι, μου λέει, εσύ μου τους γνώρισες. Επέμενε ότι εγώ τους γνώρισα, καλά να πάθω. Πώς πάνε τα πράγματα έτσι μεταξύ σας μετά από αυτό? Ψυχρά. Ξανά δηλαδή, ναι, χωρίς τα δωμάτια και τέτοια? Όχι, στο ίδιο κρεβάτι, αλλά όπως την ακούμπαγα μου λέει, μην μ' ακουμπάς, κάνει ζέστη. Είχε έρθει η αδερφή μου γαμήλιο ταξίδι και μου λέει, τι ρούχα είναι αυτά? Τι λέω, πότε βγήκανε? Τι λέω, έχει κανένα μήνα που είναι εδώ. Μου λέει, ποιος σιδερώνει? Τι λέω, η Δήμητρα, οπότε δεν κάνει ζέστη. Συνέχιζε να λείπει ώρες έτσι περίεργες από το σπίτι? Ναι, σχόλαγε και πήγαινε βόλτα. Στο έλεγε ένα ότι θα πάει βόλτα? Που πας, στο πάω βόλτα. Ούτε ήξερα που πήγαινε. Γιατί της είχε δώσει η εταιρεία αυτοκίνητο και είχε πάρει και τα μυαλά της αέρα. Όλη αυτή η συμπεριφορά από τη Δήμητρα, αυτό το που πας, πάω βόλτα και να μην σε νοιάζει, είναι πάλι μια προέκταση του καυγά? Όχι, δηλαδή είναι μια κατάσταση που κρατά μουτρά? Αυτά που μου λέγανε οι φίλοι τελικά αρχίζουν και βγαίνουν αληθινά. Ένα βράδυ με παίρνει κατά λάθος, όχι κατά λάθος, έκανε το λάθος να με πάρει τηλέφωνο για να μου ζητήσει το pack. Όταν μπλοκάρει το κινητό, το pin, σου ζητάει pack. Και εγώ είχα το pack. Και της λέω, το κλείσε και πάρε σε λίγο. Δεν τη θυμόμουν που το έβαλα και με παίρνει, λέω, δεν το βρήκα. Καλά, μου λέει, θα σε ξαναπάρω πιο μετά. Το βρίσκω το pack και παίρνω τηλέφωνο στο, ενώ μου είπε ότι θα, που βγήκε έξω, θα βγει με μια φίλη της κομμότρια.
Το βρίσκω το πάει και παίρνω το τηλέφωνο. Βρίσκω παρεμπιπτόντως, βρίσκω το τηλέφωνο της κομμότητας, στο κινητό. Και παίρνω το τηλέφωνο την κοπέλα, μου λέει δεν είναι μαζί μου η Δήμητρα. Και τότε κατάλαβα ότι βγήκε με την Αντάσα. Εγώ αφήνω μήνυμα στην Αντάσα, στο τηλέφωνο της, τη βρίζω. Την έβρισα και άσχημα. Την Αντάσα ή τη γυναίκα αυτή. Την Αντάσα. Για ποιο λόγο. Να μην ξαναενοχλήσει τη Δήμητρα, να μην τη τραβάει από εδώ και από εκεί. Και την έβρισα, ας πούμε, εσχρά. Ακούει το μήνυμα αυτή και έρχονται την άλλη μέρα όπως κοιμόμουν με την μικρή στο κρεβάτι. Και έρχονται και με πλακώνουν στο ξύλο, χωρίς να ξέρω τι. Ανοιχτή η πόρτα. Η εξωπόρτα. Ποιοι, σε πλάτη. Η Αντάσα και ο Κώστας. Χωρίς να ξέρω τίποτα. Και αυτή ανέπαφη, χωρίς να. Αυτή τι ήταν μπροστά σε αυτό. Είχε ανέβει πάνω στη θεία μου που τη φώναξε. Ήταν ο αδερφός της μόνο κάτω. Και είχε ανοιχτή την πόρτα, πήγανε μέσα αυτοί, χωρίς δουλειές και πήγανε σε δικό του σπίτι. Αν είναι δυνατόν, τι πράγματα είναι αυτά. Δηλαδή πήγα την μπήκαν μέσα στο σπίτι σου και σε δίνανε. Πήγα κατευθείαν εγώ στην αστυνομία και τους έκανα μήνυση. Από τότε δεν με ξαναενοχλήσαν. Η γυναίκα κατά... σου πιστεύει ότι ήξερε ότι αυτοί είχαν έρθει με επιθετικές διαθέσεις στο σπίτι σου. Όχι, πιστεύω ότι ήξερε ότι θα έρθει. Ναι. Γιατί άκουσα κάποιο τηλέφωνο ας πούμε, που χτύπησε. Ήξερε ότι θα έρθει. Θα έρθουν. Αλλά εκείνη την ώρα γιατί ανέβηκε πάνω. Και κατέβηκε κάτω για να πάρει μόνο τη μικρή. Δεν έκατσε να υποστηρίξει τον άντρα της, υποστηρίζει τους φίλους. Καλά, όταν κατέβηκε πια κάτω και σε είδε ότι σε είχαν χτυπήσει. Εσύ είχες χτυπήσει πολύ. Σε είχαν χτυπήσει πολύ. Ευτυχώς όχι. Και τις λες, έγινε αυτό και αυτό. Μετά όμως, εγώ παίρνω το μηχανάκι σε κάποια φάση και φεύγω. Πάω να κάτσω κάπου. Και γυρνάω μετά από καμιά ώρα. Λες και δεν συνήθεια συμβεί τίποτα. Καθόντουσαν με εκείνη έξω και κουβεντιάζαν. Η γυναίκα σου ήξερε ότι είχαν έρθει και είχαν προσπαθήσει να σου κάνουν ναι, κακό. Ναι, το ήξερε. Και καθόταν και μιλούσε μαζί του. Ναι. Ούτε να με υποστηρίξει. Και τι είπατε μετά για αυτό το πράγμα με τη γυναίκα σου. Τι είπα, μου λέει, άμα φύγεις θα το μετανιώσεις. Είχα μαζέψει κάποια ρούχα, μου λέει, άμα φύγεις θα το μετανιώσεις. Εγώ δεν είχε περάσει το μυαλό μου να μετανιώσω πώς. Με το να κάνει αίτηση διαζυγίου που είχε κάνει από το Μάρτιο του 98. Η αίτηση διαζυγίου έγινε μετά από κάποιο περιστατικό έτσι έντονο και οδήγησε τη Δήμητρα στο να... Όχι, μετά από αυτά ας πούμε άρχισε, εμένα με έβλεπε ότι μάθαινα περισσότερα πράγματα ας πούμε, από τους γνωστούς και δεν λέει κάτσε να κάνω αίτηση, να έχω χαρτί έτοιμο, να είμαι καλυμμένη. Γιατί, και... για να έχει προλάβει να κάνει την αίτηση πρώτη. Χτύπησα και 2-3 φορές, όχι τη χτύπησα ξύλο άγριο, χαστούκι και πήγε στην αστυνομία. Γιατί τη χαστούκησες, ε? Γιατί της έλεγα κάτι και μου λέει, με πει, ας πούμε, μετά από... Έπρεπε, δηλαδή, να την παρακαλέσω για να μου κάνει κάτι. Δώσε μου πείσμα, αρνητικό, ας πούμε, τη ζήτησα το 15 Αύγουστο πέρσι, πριν χωρίσουμε, της ζήτησα το μηχανάκι να πάω να πάρω τσιγάρα. Μου λέει, όχι, εγώ το αγοράσα. Από την προηγούμενη μέρα. Την άλλη μέρα της ξαναζητάω το πρωί. Μου λέει, όχι, εγώ το αγόρασα, όχι, εγώ το αγόρασα. Δεν το αγόρασα, δεν το αγόρασα και φεύγει, πάει στην αστυνομία. Καλά, και πήγε στην αστυνομία για ένα χαστούκι μόνο. Πήγε να με καταγγείλει, υποτίθεται. Μήπως εσύ βγήκες περισσότερο εκτός αυτού, όχι, και τη χτύπησες χειρότερο. Όχι, ποτέ δεν χτύπησα παραπάνω. Ούτε τη μικρή δεν χτυπάω, ας πούμε, ό,τι και να μου κάνει. Και μετά πώς επανερχόσασταν, βρε Νίκο μου, μετά από όλα αυτά, δηλαδή μετά από μηνύσεις. Που έρχονταν η αστυνομία ή που έρχονταν, ας πούμε, οι ξαδέλφοι μου. Έχει έρθει και η αστυνομία, δηλαδή, για να σας τα βρει. Είχε έρθει η αστυνομία και η αστυνομία δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, λόγω, επειδή ήταν αστυνομικοί όλοι και γνωστοί. Ναι. Και εκείνη την ημέρα της λέω, αφού είναι δικά σου, δικά σου, τα δικά σου, δικά σου και δεν μου δίνεις το μηχανάκι, θα μου δώσεις και εμένα το κινητό μου. Της είχα δώσει κινητό για τη δουλειά της. Χωρίς γραμμή, να πάει να κάνει σύνδεση. Και τη λέω, θα μου δώσει το κινητό. Μου λέει, εγώ το κινητό, εσύ το έχεις. Δηλαδή από εκείνη την ημέρα άρχισα να λέω, δεν αξίζει.
Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή μου έχει δημιουργηθεί η απορία, μου περιγράφεις αυτή τη στιγμή μια ιστορία από την οποία όμως μου εμφανίζονται πολλά κενά. Δηλαδή, βλέπεις μια γυναίκα, την ερωτεύεσαι σφοδρά. Φαντάζομαι ότι το ίδιο συμβαίνει και από εκείνη. Αποφασίζετε πάρα πολύ γρήγορα να παντρευτείτε. Μένει και έγκυος, κάνετε και το παιδάκι σας. Τι ξαφνικά αλλάζει τη συμπεριφορά της Δήμητρας, δηλαδή γιατί η Δήμητρα αρχίζει, ας πούμε, να κάνει όλα αυτά τα πράγματα? Εγώ άλλαξα και συμπεριφορά προς τους γονείς της. Γιατί έβλεπα ότι. Ότι τελικά θέλω να πώς να το πω. Θέλω να ξεφορτωθούν την κόρη τους και να την παντρέψουν. Έβλεπα, ας πούμε, το γράψιμο τους γονείς της. Η μητέρα μου είχε έρθει μέσα σε 4-5 χρόνια που είμαστε στην Κύπρο, πιο πολλές φορές στην Κύπρο, να μας δει, παρά η πεθερά μου και ο πεθερός μου. Mm-hmm. Εκεί είχα αρχίσει να μην έχω καμία επαφή με τους δικούς της. Αυτό πιστεύεις ότι την οδήγησε στο να έχει περίεργη συμπεριφορά? Ναι, γιατί σε φάσεις που φτάναμε σε δύσκολες καταστάσεις, της έλεγα πάρ' τον πατέρα σου, να μας βοηθήσει για λίγο. Θα τον τα επιστρέψουμε. Όχι, μου λέει. Τη λέω η μητέρα μου, τη λέω ή η θεία μου ή ο θείος μου ή η γιαγιά μου, ότι τους έχουμε ζητήσει, μας το έχουν κάνει. Οι γονείς σου δεν μπορούν. Όχι. Λίγο τραβηγμένο όμως δεν είναι να διαλυθεί ο γάμος σας ξαφνικά επειδή εσύ έτσι δεν τα βρίσκες με τους γονείς της? Μήπως το πρόβλημα ήταν μεταξύ σας, Νίκο? Και μεταξύ μας ήταν. Τι πιστεύεις, δηλαδή, ότι εγώ έφταιγε? Δεν είχα. Λέω εντάξει, αφού δεν μας βοηθάνε, τέρμα, της έκοψα την κουβέντα. Μπορεί να συζητήθηκε, ας πούμε, για κάποιο διάστημα μακρύ, αλλά εκεί πέρα σταμάτησε μετά. Άρα τι πιστεύεις ότι, δηλαδή μήπως είχε κάποια παράπονα από σένα, μήπως κάτι την ενοχλούσε? Εντάξει, την αμέλησα, σε κάποιο διάστημα την αμέλησα, δεν είχα σχέση ποτέ εξωσυζυγική. Απλά την αμέλησα από άγχος, από το στρες της δουλειάς, αυτά που μάθαινα, να. Την είχα αμελήσει. Δεν της έδινες δηλαδή τόση σημασία? Ναι, είχα σταματήσει, ας πούμε, και έδινα σημασία σε κάποια άλλα που μπορούσαν να περιμένουν. Τι πράγματα έδινε σημασία, τι πράγματα? Πάνω στη δουλειά. Πράγματα τελείως επαγγελματικά? Επαγγελματικά ή για το χόμπι, ας πούμε, που είναι η μουσική, τα τραγούδια. Απομονωνόσουνα δηλαδή και δεν της έδινες τόσο πολύ σημασία, δεν της έδινες, ναι, ενδιαφέρον σου. Ας πούμε έφταιξε, συμφωνώ ότι έφταιξε και σε πολλά σημεία. Τι συμπέρασμα πιστεύεις ότι έχει βγάλει η Δήμητρα από τη δική σου συμπεριφορά? Ότι τι νομίζεις, εγώ τι πιστεύω πάει? Ότι ο λόγος που μπορεί να φτάσει σε τέτοιο σημείο είναι ότι την αμέλησα και ήταν λάθος μου. Στο έλεγε ότι είμαι αμελής, ότι μου δείχνεις ότι δεν σε ενδιαφέρω. Μου το είχε πει 2-3 φορές. Φυσικά εγώ ήμουν αλλού ακόμα, ας πούμε, ήμουν πιο επιπόλαιος. Την ημέρα, Νίκο, που την είδες στην καφετέρια να πίνει καφέ με αυτό το αφεντικό της και με τη φίλη της, κατάλαβα ότι κάτι γίνεται. Τι έκανες όμως, πώς φέρθηκες? Τίποτα. Δεν πήγες να της μιλήσεις? Oh. Δεν το συζητήσετε ποτέ αυτό? Σηκώθηκε απλά, ήρθε, μου λέει τι κάνετε εδώ. Ήρθαμε να πάρουμε κάτι για να φύγουμε. Εσύ ήσουν μαζί με φίλο σου, με ποιον? Όχι, εγώ και η μικρή ήμουν. Α, και το παιδάκι. Και από τη συμπεριφορά της εσύ κατάλαβες ότι ήταν ανήσυχη και είχε κάτι να κρύψει? Ναι, από εκεί πέρα. Να σου πω κάτι, βρε Νίκο μου. Έφτασες όμως σε σημείο να χωρίσεις με τη γυναίκα σου, χωρίς ουσιαστικά είχε να δεν έχεις πιάσει ποτέ. Χωρίσαμε και έφυγε από το σπίτι αυτή, δεν έφυγα εγώ. Πώς έγινε ακριβώς και η Δήμητρα σηκώθηκε? Μετά αφού τσακωθήκαμε και ήρθε η αστυνομία και ήθελα το κινητό μου και μου λέει η Δήμητρα, εγώ δεν το έχω, στο έδωσα πίσω. Α, ήταν τη στιγμή που τη χαστούκησες και, ναι, πήγες στην αστυνομία. Εγώ δεν το έχω, στο έδωσα πίσω και το πούλησες. Ο αστυνομικός, επειδή ήταν 2 αστυνομικοί, είχαν δει τη Δήμητρα με κινητό. Και την πήρανε τηλέφωνο. Μόλις πήγε ο αστυνομικός στο τμήμα, την παίρνουν τηλέφωνο και δεν, η Δήμητρα έρθει με ένα κινητό στο τμήμα. Εκείνο το κινητό πρέπει να είναι του άντρα σου. Μπορεί να μας το φέρεις και να έρθει να το πάρει. Εκείνη την ώρα δεν μπορούσε να μου πει τίποτα, να δικαιολογηθεί. Μίλαγε, ας πούμε, ο νόμος, όπως λέμε. Και όντως, έτσι και έγινε. Με πήραν τηλέφωνο, με πήρε ο αστυνομικός, μου λέει, σε καμιά ώρα μου λέει να έρθει να πάρει το κινητό. Και πήγα μετά από μια ώρα και το πήρα. Μεταξύ σας εννοώ ότι έγινε.
μετά από αυτό. Μετά τίποτα. Ούτε μιλάγαμε, ούτε τίποτα. Στο σπίτι, καθώς ήσασταν και οι δύο. Ναι. Στις ξεχωριστά δωμάτια. Στο ίδιο δωμάτιο. Και τι, δεν μιλάγατε, καθώς ήσασταν έτσι και δεν μιλάγατε. Και πώς έφτασε το σημείο, Δήμητρα, να φύγει. Ο αδερφός της έλειπε διακοπές, είχε έρθει η Ελλάδα. Και ένα βράδυ έλειπα, είχα πάει σε ένα γνωστό μου να πάρω κάτι. Και πάω σπίτι και βρίσκω το σπίτι άδειο. Εκεί πέρα μπλόκαρα. Λέω, έφυγε. Μου είχε αφήσει σημείο, φεύγω. Θα μιλήσει με τον δικηγόρο μου. Αυτό το θα μιλήσει με τον δικηγόρο μου είναι το... Σύριαλ. Εσύ εκείνη τη στιγμή πώς ένιωσε. Έπιασε κλάμα. Την πήρα φυσικά τηλέφωνο να βρεθούμε. Δεν φέρει και τη μικρή γιατί δεν την είδα σήμερα. Μου λέει όχι τη μικρή, έχω εντολή από τον δικηγόρο. Δεν ο δικηγόρος ποιος είναι. Εντάξει, πρώτη φορά μου συμβαίνει έτσι φάση. Δεν μπορούμε να βρεθούμε για μισή ώρα να κουβεντιάσουμε τελευταία φορά. Ήρθε, αλλά ήταν ανένδοτη. Για δύο μήνες ούτε ήξερα τι κάνει η μικρή, ήξερα σε ποιον νηπιαγωγείο πάει, αλλά δεν ήθελα να... Δεν είμαι άτομο που θα κάτσω να... Αν έχω κάτι με κάποιον, δεν θα κάτσω να το πω. Τα κρατάω μέσα μου. Mm-hmm. Και είναι αυτό, ας πούμε, μάλλον που μπορεί να έφτιαξα, ας πούμε, για να μην της τα έλεγα όλα. Ας πούμε, μπορεί να είχα προβλήματα εγώ, ας πούμε, με τη δουλειά και αν μην κάτσω να κουβεντιάσω με τη γυναίκα μου τι συμβαίνει με τη δουλειά ή τι συνέβη και σήμερα. Ήταν μερικά πράγματα που κράταγα μέσα και αφού ήξερα ότι είχα δικό μου άνθρωπο δίπλα, δεν τα κουβέντιαζα με κανένα. Η Δήμητρα το έχει αντιληφθεί αυτό, το έχει αντιληφθεί δηλαδή ότι κρατάς τα πράγματα μέσα σου. Ναι, γιατί πολλές φορές έρχονταν και μου λέει κάτι έχεις. Δεν έχω τίποτα. Ενώ κάτι, και όντως κάτι είχα, δεν είχα κάτι. Αυτή τη στιγμή πιστεύεις ότι καλώς έτσι έχεις πράξει σε όλα τα υπόλοιπα, όσον αφορά δηλαδή το γεγονός ότι πιστεύεις ότι έχει εραστεί, το ότι πιστεύεις αυτά που σου έλεγαν οι φίλοι σου. Αληθινά από ποια άποψη, γιατί όταν γυρνάει η ίδια σου η κόρη και σου λέει ότι έρχεται ο Χρήστος στο σπίτι που ενοικιάσανε με τον αδερφό της σπίτι πιο κάτω από εμάς ή με αφήνει μόνη μου η μαμά και φεύγει ή βλέπει τον Χρήστο να φιλιέται με τη μαμά κάπου. Ή το καλοκαίρι που μου λέγει ότι πηγαίνανε με τον Χρήστο πισίνα. Κοίταξε, θα σου πω τώρα κάτι. Είναι σαφές ότι το παιδί σου το εμπιστεύεσαι και αν ακούς κάτι τέτοιο από το παιδί σου, εντάξει, δεν έχει και κανένα λόγο να πει ψέματα ή δεν του κόβει γιατί είναι και τόσο μικρούλι για να πει ψέματα, έτσι δεν είναι. Αλλά από εκεί και πέρα, ουσιαστικά εσύ τη γυναίκα σου, αν θέλεις να το πάρουμε έτσι τελείως ουσιαστικά και κυριολεκτικά. Τη σέβομαι και την εκτιμάω. Ναι. Δεν είδες όμως ποτέ τη γυναίκα σου να σε απατάει. Και αν πράγματι ήθελες να την ελέγξεις, αν πράγματι δηλαδή πίστευες ότι σε απατάει και σε βασάνιζε αυτό το πράγμα, θα μπορούσες κάλλιστα την ημέρα που σου λέει ότι έχει απογραφεί να εμφανιστείς στη δουλειά της. Θα μπορούσες κάλλιστα την ημέρα που σου λέει ότι έχει πάει εκεί για καφέ να εμφανιστείς και να δεις με ποιον είναι. Σου εξήγησα και πιο πριν, δεν είμαι άτομο που θα κάτσω να ψάξω. Ναι, δεν μπορείς όμως. Τα κρατάω μέσα μου, δηλαδή πληγώνω μόνος μου. Mm-hmm. Χωρίς να το θέλω. Ναι, αλλά τελικά πρόσεξε. Μπορεί να έκανα λάθος, ναι, να μην έβαλα κάποιον άνθρωπο να παρακολουθήσει. Όχι, να παρακολουθήσει κάποιος άνθρωπος. Αυτό θα ήταν πολύ άσχημο. Βάζεις ένα τρίτο άνθρωπο μέσα στη σχέση σας και τον ενημερώνεις και εκθέτεις έτσι με αυτόν τον τρόπο και τη γυναίκα σου. Εσύ ο ίδιος όμως, από απλό ενδιαφέρον, όχι με την έννοια της παρακολούθησης, ούτε να κρυφτείς και να την ακολουθήσεις και να τη βρεις και με τέτοιους τρόπους, έμεσους δηλαδή. Άμεσα, ευθέως, να εμφανίσεις στη δουλειά της και να της πεις ήρθα να σε δω. Ή να γίνεις 24 ώρες το 24ωρο ο φύλακας της, πώς να σου πω, ο φύλακας άγγελός της. Και να το κάνεις αυτό και από αγάπη, αλλά και επειδή θέλεις να αποδείξεις ότι αυτή η γυναίκα δεν σε απατάει. Επειδή το έχεις ανάγκη να το αποδείξεις αυτό. Εσύ όμως μου παρουσιάζεις έναν Νίκο που ναι, μεν βασανιζόταν από αυτή την υποψία, να σου το πω έτσι. Απ' την άλλη όμως, δεν κάνει τίποτα για να βγάλει τον εαυτό του από το βασανιστήριο. Και ενώ μου λες ότι τα κρατάς μέσα σου, επί της ουσίας δεν τα κρατάς μέσα σου, γιατί είμαι σίγουρη ότι και εσύ μου είπες ότι τη Δήμητρα έχει φτάσει σήμερα να την καταπιέζεις για αυτές τις σκέψεις. Έτσι δεν είναι. Ναι. Τα κρατάω μέσα μου σημαίνει δεν λέω τίποτα. Τα κρατάω μέσα μου σημαίνει ότι ο άλλος δεν θα το πληρώσει σε καμία περίπτωση αυτό που πιστεύω. Άρα, ή κάνω αυτό, ή βγαίνω ευθέως και λέω στη γυναίκα μου, ξέρεις κάτι, αυτό και αυτό και αυτό.
Ανησυχώ πολύ. Έχω πληγωθεί. Αισθάνομαι προδομένος. Πες μου την αλήθεια. Και ψάχνω και να είμαι κοντά τη συνέχεια και όσο περισσότερο μπορώ να την ελέγξω, με την καλή έννοια να την ελέγξω, για να αποδείξω τελικά αν υπάρχει αυτό το πράγμα μεταξύ σας ή όχι. Έτσι δεν είναι? Γιατί δεν έκανες τίποτα από όλα αυτά και έμεινες απλώς σε 2-3 κουβέντες που σου είπαν κάποιοι ή έστω και το παιδί σου και έμεινες με αυτό το πράγμα και το άφησες να μπει μες στη σχέση σας και να την φθείρει και να την καταστρέψει έτσι? Ναι, μα όπως της έλεγα όμως ότι σε είδανε, ψέματα σου λένε. Μην ακούς κανένα, σ' αγαπάω. Και όταν σου λέει μια γυναίκα σ' αγαπάω, πέφτεις. Σίγουρα. Αλλά μετά από τη στιγμή που ξανά μπαίνεις στο παιχνίδι της υποψίας. Ναι, σταματάνε όλα. Δεν αρχίζουν οι υποψίες πάλι. Δηλαδή όταν τα βρίσκεις πάλι με τον άνθρωπο που σ' αγαπάει και την αγαπάς, κάπου λες εντάξει, είμαστε ωραία. Ηρεμείς. Μετά από 3-4 μέρες όμως, έτσι έχω καταλάβει. Εκτός αν έχω καταλάβει λάθος. Όχι, ναι, σωστά. Σου έρχεται πάλι ένας φίλος και σου λέει πάλι την είδα τη γυναίκα σου με κάποιον. Και εκεί εσύ αμέσως πονηρεύεσαι πάλι. 1, 2, 3. Κάποια στιγμή πρέπει να το ξεκαθαρίσεις αυτό το πράγμα, γιατί δεν είναι λίγο να πιστεύεις ότι ο άνθρωπός σου έχει εραστεί. Έτσι δεν είναι? Είναι από τους πιο άσχημους λόγους που μπορεί να χωρίσει ένα ζευγάρι. Θα μου πεις, καλά δεν το ψάξεις. Θα δω, μπορεί να είμαι χαζός και να μην το ψάξεις. Να μην πάω μόνος μου να το δω. Δεν πιστεύω ότι ισχύει αυτό. Και στο λέω αυτό με την έννοια ότι όταν αγαπάς έναν άνθρωπο και πραγματικά έχεις προδοθεί και έχεις πληγωθεί και σε βασανίζει κάτι, μόνο και μόνο από ένστικτο θες να απαλλαγείς από αυτό. Θες να πιστέψεις ότι δεν ισχύει αυτό. Έτσι δεν είναι? Ναι. Αν αγαπάς, έτσι, αν δεν αγαπάς. Αν δεν την αγαπούσα, θα την έπαιρνα για τηλέφωνο ακόμα. Το καταλαβαίνω ότι την αγαπάς και ξέρω ότι αυτή τη στιγμή το πρώτο πράγμα που μου πες είναι θέλω τη γυναίκα μου πίσω και το παιδί μου. Δεν μου πες τίποτα άλλο. Το παιδί μου το έχω, απλά θέλω να γίνει πάλι οικογένεια. Να γίνεται οικογένεια. Απλώς έτσι τα λέω αυτά για να καταλάβουμε λιγάκι τι ίσχυσε μέσα στο γάμο σου. Γιατί ξέρεις, μέσα στους καυγάδες και μέσα στις αντιρρήσεις που δείχνει ένας τον άλλον και στη συμπεριφορά την περίεργη και τον εγωισμό. Γιατί εγώ παιχνίδι εγωισμού το θεωρώ. Δώσε μου το κινητό, δώσε μου το μηχανάκι, δώσε μου το ένα, δώσε μου το άλλο. Τα παιδικά. Έτσι δεν είναι? Μέσα εκεί χάνεσαι και δεν καταλαβαίνεις τελικά ότι η ουσία είναι ότι ο άνθρωπος πρέπει να νιώθει τον αγαπάς. Γιατί εγώ, αν αυτή τη στιγμή ήμουν παντρεμένη, είχα ένα δεσμό και ο άνθρωπός μου θεωρούσε ότι τον απατάω, μόνο και μόνο το γεγονός ότι ναι, μεν θα μου το χτυπούσε, αλλά δεν θα έκανε τίποτα γι' αυτό, θα θεωρούσα την ένδειξη ότι δεν με αγαπάει πραγματικά. Ότι ψάχνει ένα άλοθη, απλώς για να μου τη σπάσει, να σου το πω έτσι, να με καταπιέσει, να εκτονωθεί πάνω μου και να έχει κάτι για να με κρατάει. Αλλά ένας άνθρωπος που πιστεύει κάτι τέτοιο και που βασανίζεται, σπέφτει να το καλύψει. Πάνω απ' όλα στον εαυτό του, όχι στον άνθρωπό του. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Εσύ προσπάθησες έτσι να κρατήσεις τη Δήμητρα κοντά σου, δηλαδή την είδες ότι απομακρύνεται, την είδες ότι βγαίνει γιατί για καφέ? Δεν προσπάθησα γιατί έφευγα από το σπίτι, ας πούμε, χανόμουν. Δεν της είπες να βγείτε έξω, ας να πάτε για φαγητό? Στο σπίτι της μητέρας μου, στη γιαγιά μου και κοιμόμουν εκεί, ας πούμε, για 2-3 μέρες. Σε αυτό ναι, έχεις δίκιο. Σκεπτόμουν αυτή εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, όταν το έκανες αυτό, τι σκεφτόσουν, γιατί το έκανες αυτό? Ότι πάει. Από εγωισμό? Ναι. Από αντίδραση. Η Δήμητρα ήρθε ποτέ να σε πάρει, να σου πει γυρνά σπίτι μας, μη φεύγεις, δεν θέλω να κοιμηθώ μόνη μου? Ναι, τότε που ήμασταν ακόμη σε ήπιους τόνους, ναι, μου το είχε πει. Και εσύ, γύρισες? Μετά από 2 μέρες πήγαινα σπίτι, ξέρω. Σε αυτές τις 2 μέρες που ήσουν μακριά της, τι σκεφτόσουν, Νίκο? Αν είναι αλήθεια, ας πούμε, βασάνιζα το μυαλό μου να δω αν είναι αλήθεια. Δεν είναι αλήθεια, είναι ψέματα. Μου λέει ότι σ' αγαπάω. Τι να πιστέψω, το ένα ή το άλλο, τους άλλους ή τη γυναίκα μου? Και πίστευα τη γυναίκα μου πάντα, ας πούμε. Τι θεωρείς ότι έκανε τη Δήμητρα να σηκώθει να φύγει? Ότι την... της είχα δείξει... δεν της έδειχνα πια την αγάπη μου. Την είχαμε λύσει. Εκείνη σου έδειχνε την αγάπη της, δηλαδή σε έκανε να νιώθεις ότι... Μέγανε, αλλά το τελευταίο, ας πούμε, πέρσι όλο το διάστημα, από τότε που σταμάτησα από τη δουλειά, καθόλου. Λες και ήμουν απλά στο σπίτι συγκάτοικος. Μου είπες ότι εσύ πολλές φορές την πλησίαζες και ήθελες να περνάτε στιγμές έτσι μόνοι σας προσωπικές. Ναι. Εκείνη είχε επιδιώξει ποτέ κάτι τέτοιο? Δεν πιστεύω να το έχει επιδιώξει.
Δεν ήρθε ποτέ να σε πλησιάσει. Απλά μόνο, το μόνο που ήθελε να πάμε να κουβεντιάσουμε. Δηλαδή πηγαίναμε κάπου σε μια καφετέρια με κόσμο να πάμε να κουβεντιάσουμε. Να πάμε κάπου στη θάλασσα, ξέρω να κάτσουμε να... πιο ρομαντικά. Δηλαδή όσες φορές βγήκαμε μαζί έξω να πάμε να κουβεντιάσουμε. Όταν ήσασταν στο σπίτι, έδειχνε να θέλει να σε αγκαλιάσει, να είναι τρυφερή μαζί σου, να σου δείξει ναι, υπήρχαν αυτά που νιώθει. Ναι, υπήρχαν στιγμές πάντα. Δεν ήταν στιγμές κακές όλες. Ήταν και καλές στιγμές. Εννοώ από το διάστημα που άρχισες πια να γίνονται σοβαρά τα πράγματα και να αισθάνεσαι, όχι, να αισθάνεσαι ότι είναι άσχημα. Δηλαδή, ολόκληρο το καλοκαίρι πέρσι, όχι. Όχι φέτος το 99. Τι άνοιγες την καρδιά σου, τι έλεγες πως νιώθεις, τι αισθάνεσαι, ότι φοβάσαι, ναι, ότι ενισχύεις. Ναι, φοβάμαι τις δύο. Πες μου, σ' αγαπάω. Δεν της έλεγα κάτι παράλογο. Αυτό που ένιωθα της έλεγα. Και εγώ θα μπορούσα, ας πούμε, να κάνω μια σχέση. Βέβαια. Με το που χωρίσαμε, δύο σχέσεις έκανα και εκείνη στα διάστημα 15 ημέρες και ένα μήνα. Και μετά ούτε επιδίω ξανά, δεν ξέρω, φοβάμαι να κάνω σχέση. Γιατί. Και είμαι μόνο με την κόρη μου, ας πούμε. Πόσο καιρό είστε χωριστά? Ένα χρόνο και ένα μήνα, βέβαια. Α, είστε αρκετό καιρό μακριά. Φέτος το καλοκαίρι είχαμε ολόκληρους καυγάδες τηλεφωνικούς. Με το αν θα γυρίσεις πίσω. Με τη μικρή. Η μικρή έλειπε μέχρι το Πάσχα, ήταν Ελλάδα στη μητέρα μου. Από πέρσι τα Χριστούγεννα μέχρι το Πάσχα. Ήταν στην Ελλάδα. Αυτό το διάστημα όλο είχαμε συμφωνήσει μαζί να το στείλουμε. Γιατί η Δήμητρα δεν έβγαινε σε έξοδα. Mm-hmm. Και όντως εγώ από πείσμα και μόνο δεν πλήρωνα ούτε νηπιαγωγή ούτε τίποτα. Δεν είχε βγει διατροφή τίποτα. Εντάξει, θα μου πεις είσαι κακός. Πήγαινα, την έπαιρνα, τις ψώνιζα, τις έχω ανοίξει και βιβλιάριο, δεν έχει, ας πούμε, έχει κάποια χρήματα μέσα. Αλλά δεν πλήρωνα, ας πούμε, το νηπιαγωγείο. Ας πούμε, να σας πω και κάτι άλλο, ας πούμε, που με έκανε να μειώνομαι ως Νίκος. Επειδή στην περιοχή που μέναμε μας ξέραν, την οικογένεια όλη και εμένα, εγώ ξεκίνησα και δούλευα βράδυ. Έπαιζα μουσική σε κάποιο μαγαζί. Και ερχόταν ένα ζευγάρι, οι οποίοι είχαν μαγαζί με ρούχα. Και τους χρώσταγε η Δήμητρα από το 96, από το 97, χρήματα. Είχε ψωνίσει και τους χρώσταγε κάποια λεφτά. Μέχρι αυτό με στεναχωρούσε, ειδικά για τη Δήμητρα. Δηλαδή από το 97 που ήμασταν μαζί, γιατί να μην πει μια κουβέντα να πει χρωστάω. Σε δύο καταστήματα, το ένα απέναντι από το άλλο. Και να ξόφλησε φέτος. Κάνεις μια οικογένεια, όλα τα έσοδα και όλα τα έξοδα είναι μαζί. Συμφωνώ, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μου λες ότι η Δήμητρα, ας πούμε, κέρδισε 500.000 και στις έκρυψε. Μου λες ότι η Δήμητρα ήταν χρεωμένη κάποια χρήματα και δεν ήρθε να στο πει. Καταλαβαίνεις την αντίθεση. Άρα μήπως αισθανόταν ότι αν στο πει μετά υπάρχει περίπτωση να το χτυπήσεις ή με οποιοδήποτε τρόπο να την πληγώσεις? Όχι. Δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Σε αυτό δεν με νοιάζει, γιατί και να χρώσει, αφού είχα φτάσει στη σημείο, λέω να ξεκολλήσω εγώ λίγο από τα χρέη που μου άφησε και έφυγε και είπα στο μαγαζί, αν μπορεί, του λέω, να στα πληρώσω εγώ. Αλλά μην τη χτυπήσει τίποτα. Και ας πούμε και πήγε και να πλήρωσε φέτος. Εσύ αυτή τη στιγμή μετά από όλα αυτά τι νιώθεις για τη Δήμητρα? Τι νιώθω? Επειδή αυτή τη στιγμή έχει πολλά προβλήματα η Δήμητρα, τα άμαθα με κάποιο τρόπο, να γυρίσει να ξαναφτιάξουμε την οικογένεια. Να γυρίσει στην Ελλάδα όμως, από εκεί να φύγει. Από πού? Από την Κύπρο. Έχει μείνει στην Κύπρο? Mm-hmm. Ήδη έχει κάποια προβλήματα αυτή τη στιγμή. Και τα μάθα και την πήρα και τηλέφωνο, ας πούμε, και της είπα. Δήμητρα, τα ξεχνάω όλα. Έκανα λάθος, έκανες λάθη. Έκανα λάθη, έκανες λάθη. Γύρνα, έλα Ελλάδα. Και ήταν να έρθει, ας πούμε, να πάρει τη μικρή. Τη μικρή δεν τη δίνω.
Η μικρή δεν θέλω να γίνει όπως γίνονται κάποιες άλλες. Τι εννοείς τώρα με αυτό, που τη Δεν θέλω να ζήτησες. είναι στον δρόμο η μικρή. Να γίνει μπαλάκι. Κάποια στιγμή θα πάρει χαμπάρι, θα ξυπνήσει και θα πει η μικρή τι γίνεται. Εντάξει, νόμιζα ότι εννοούσε κάτι άλλο και τρελάθηκα. Να σου στείλω. Βέβαια. Δεν μπορώ να με δεν έρχεσαι σπίτι. Για να τη λέω, κάνει ένα ζωή για παιδιά. Βέβαια, είναι σαφές ότι το παιδί χάρη. Πιστεύει δηλαδή ότι η Δήμητρα το σκέφτεται αυτή τη στιγμή, έστω και 1% θετικά. Μισό ότι το σκέφτεται. Έχω ένα δύο πιθανότητε είναι αυτό. Εγώ θέλω να σου ευχηθώ μέσα από τη διά μου να ξαναφέρει την οικογένειά σου και να γυρίσει δίπλα κοντά σου και να είσαι μαζί και ευτυχισμένη και να είναι ευτυχισμένη και το και ελπίζω η Δήμητρα να καταλάβει τη συγγνώμη σου ειλικρινή, γιατί το πιστεύω αυτό. Τουλάχιστον τώρα που σου έχω δει πρόσωπο με πρόσωπο και καζό στα μάτια, πιστεύω ότι τα εννοεί τα συγγνώμη που λε και λέει. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.